Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και όλες και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία. Δυστυχώς, οι καλεσμένοι σήμερα επιβεβαίωσαν ότι παρόλο που οι γυναίκες είναι περισσότερες αριθμητικά δημογραφικά, είναι καλύτερες στην απόκτηση της γνώσης ποιοτικά. Είναι πολυπληθέστερες στην απόκτηση των ακαδημαϊκών τίτλων, εξαφανίζονται στην πορεία και τόσο λίγες από αυτές φτάνουν στην κορυφή της επαγγελματικής, κοινωνικής και πολιτικής πυραμίδας. Γιατί? Η Επίτροπος Διοίκησης μας ανέφερε ότι υπάρχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, κάτι που όλοι το γνωρίζουμε φυσικά. Η Επίτροπος Ισότητας αναφέρθηκε στην ευθύνη που φέρει το κράτος, αλλά και τα πολιτικά κόμματα. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι πραγματικά απογοητευτικά. Η παρουσία των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μόνο 15%. Οι γυναίκες υπουργοί φτάνουν μόνο στο 25%, οι βουλεύτριες στο 14%, οι γυναίκες αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς στο 3%, στην αστυνομία υπάρχει μόνο μία αστυνόμος Β, μία ανώτερη υπαστυνόμος, και 20 γυναίκες υπαστυνόμοι από τους 178. Καμία γυναίκα πρέσβης. Να πούμε ότι υπάρχει σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2019-2023, το οποίο θέτει 7 στόχους, όπως την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, με την πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την ισόρροπη συμμετοχή σε θέματα λήψης αποφάσεων. Στηθήκαν παραδείγματα διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, όπως σε θέματα αξιολογήσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης και καταβιαστικής συμπεριφοράς από ανωτέρους των γυναικών αυτών. Η πρακτική που ακολουθείται δυστυχώς δεν δίνει κίνητρο στις γυναίκες να διεκδικήσουν, αλλά αντίθετα τις φημώνουν. Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Ισότητας της Αστυνομίας ισχυρίστηκε ότι αν οι υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης διερευνώνταν από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, ενδεχομένως αυτές οι περιπτώσεις θα ήταν πολύ περισσότερες. Η Επιτροπή Ισότητας της Αστυνομίας βρίσκεται στο στάδιο δημιουργίας πρωτοκόλλου, με βάση το οποίο οι υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης θα περνούν πρώτα από αυτήν την Επιτροπή και θα καθορίζεται από την Επιτροπή ο ανακριτής που θα τις διερευνήσει. Γενικότερα φαίνεται ακόμα να υπάρχει συγκάλυψη υποθέσεων που αφορούν σε θέματα ισότητας. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά πραγματικά εμείς οι λίγες που βρισκόμαστε στα υψηλότερα σκαλοπάτια της ιεραρχίας είμαστε αποφασισμένες να το κάνουμε και θα το κάνουμε.